Να καλωσορίσουμε την οικονομολόγο, πολιτική αναλύτρια, την Ιωάννα Λιούτα, η οποία μου είπε ότι σε συμπαθεί και πάρα πολύ. Σας συμπαθεί και πάρα πολύ, κυρία Πολίτου. Καλησπέρα στην κυρία Λιούτα. Καλησπέρα. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να είμαι μέσα στο Skype. Την επόμενη φορά όμως θα είμαι. Την επόμενη θα είναι όπως πρέπει να είναι τώρα, κυρία Λιούτα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Ξέρω όμως τις ειδικές οικονομικές σας γνώσεις και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας, επειδή όλο το πολιτικό σκηνικό, όχι η διαγραφή Σαλμά, όχι ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι ο Ερντογάν, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο χαμός που γίνεται, όχι το ΠΑΣΟΚ και τον επόμενο πρόεδρο. Τελικά τα πραγματικά προβλήματα είναι εδώ και το μέγα πρόβλημα είναι βεβαίως η οικονομία και η ακρίβεια, για το οποίο ακούμε αποσπασματικά κάποια πράγματα, αλλά χωρίς ουσιαστικά να βλέπουμε λύσεις. Την ώρα που η ΦΕΔ ανακοίνωσε μετά από 4 χρόνια την μείωση των επιτοκίων, και θα ήθελα έτσι να μας πείτε αν από αυτό μπορούμε κάτι να προσδοκούμε. Όχι. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε τίποτα, γιατί ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με τις τράπεζες, έχει να κάνει με τον δανεισμό και ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με τις μικρές επιχειρήσεις, δεν έχει να κάνει καθόλου με το πώς ζούμε εμείς καθημερινά, γιατί δεν μετακυλεί και αυτό είναι ένα άλλο είδος θέμα. Θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά για ποιο λόγο, ποιος είναι ο τραπεζικός ρόλος τελικά στη χώρα μας. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η ακρίβεια, το ότι υπάρχει και αυξάνεται, το ξέρουμε όλοι. Το ζούμε όλοι, γιατί είμαστε και εμείς καθημερινοί άνθρωποι που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Που του ότι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Η ακρίβεια τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι περίπου στο 30% κατά μέσο όρο των βασικών ειδών διατροφής. Υπάρχουν μερικά που ξεπερνάνε το 100%, όπως το ελαιόλαδο κλπ. Λοιπόν, έχουμε το εξής φαινόμενο εδώ. Σε περιόδους αύξησης των τιμών υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, κυρία Τσόρμπα, μεγάλες πολυεθνικές αλλά και χώρες επιχειρήσεις που αυξάνουν υπέρμετρα αυτό που λέμε εμείς οικονομική, το markup, το κέρδος τους, σε σχέση με την αύξηση του κόστου παραγωγής. Αυτό συμβαίνει και με τις εταιρείες ενέργειας που το διαβάζω πάρα πολύ τελευταία για υπερκέρδη, τρελά, που αν μάλιστα μειώνονταν έστω και λίγο, τότε θα είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη μείωση των τιμών. Ναι, θα είχαμε μια ανακούφιση. Λοιπόν, επίσης έχουμε ένα δεύτερο πλήθος μεγαλομεσαίων επιχειρήσεων που προσπαθεί να μπει στο κενό που αφήνουν οι πολύ μεγάλες και να μεγαλώσει και αυτό τα έσοδά του όσο μπορεί περισσότερο. Λοιπόν, αλλά αυτό και πάλι σε μια κατάσταση, σε μια ισοτιμία η οποία δεν είναι εφικτή. Δηλαδή δεν είναι σύνομη με την αύξηση του κόστους παραγωγής ούτε με την αύξηση των εισαγόμενων προϊόντων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και σε αυτό δεν κάνει κανείς τίποτα. Γιατί υπάρχουν μέτρα. Δηλαδή η Ισπανία, ας πούμε, έχει μηδενίσει τον ΦΠΑ σε βασικά και τροφή. Βέβαια, η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, όταν τους ρωτούμε για τη μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία, ισχυρίζονται ότι τελικά δεν απέδωσε αυτό. Όχι, κάνουν λάθος. Η Τράπεζα της Ισπανίας έχει κάνει μελέτη. Γιατί η Τράπεζα της Ισπανίας δεν είναι κανένας αριστερός οργανισμός, τράπεζα είναι. Έχει κάνει μελέτη η οποία έχει πει ότι η μείωση της τιμής έχει μετακυληθεί στον καταναλωτή μέχρι 90%. Είπε, τον πρώτο μήνα είχε μετακυληθεί στο 70%, το δεύτερο στο 90% και μετά από 5 μήνες πέσανε οι τιμές πάλι στο 70%. Λοιπόν, άρα οι τιμές μετακυλίονται. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε για ποιο λόγο. Γιατί θέλουμε να υπάρχει ένα τεράστιο υπερπλεώνασμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο 8μηνο 2 δις, κυρία Τσόρουμπα, επιπλέον από το στόχο στους φόρους. Αυτά τα 2 δις βγαίνουν από εμάς. Βγήκαν από είναι κάπου, αυτό ήθελα να πω. Από εμάς. Και βγαίνουν από εμάς. Λοιπόν, και μόνο που δεν πάνε σε εμάς μετά. Βγαίνουν από εμάς. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο τα δημόσια ταμεία τα οποία ξεχυλίζουν ευνοεί την κυβέρνηση, γιατί μετά μοιράζει τα ποσά εκεί που θέλει και όπως θέλει και εισπράττει ευγνωμοσύνη. Λοιπόν, ένα βασικό μέτρο που είναι η μείωση του ΦΠΑ δεν το κάνει. Να σας πω ότι, ας πούμε, η μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί είναι 140 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Η μείωση του ΦΠΑ στους ειδικούς φόρους καυσίμων για ένα χρόνο είναι 1,5 δις. Έχουμε πλεονάσματα από το πρώτο 8μηνο που ξεπερνάνε τα 7 δις. 1,5 δις σας λέω. Και φανταστείτε τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, που και εμείς στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε μια αυξημένη ζήτηση σε θέρμανση.
Mm-hmm. Γιατί έχουμε πάρα πολύ κρύο. Σωστά, σωστά. Και θα αρχίσουν και τα περισσότερα προβλήματα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να ερμηνεύσει και τα πολιτικά μηνύματα που παίρνει η κυβέρνηση, ασχέτως της ανυπαρξίας αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι δημοσκοπικά βλέπει ότι είναι παγιωμένα τα ποσοστά της στις ευρωεκλογές, έτσι. Και δεν γίνεται και μόνο με τις επιστολές, γιατί περιμένουμε και από την κυρία Φόντερ Λάιεν, αλλά το θέμα είναι τα tweet μας, να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε εμείς. Κυρία Λιούτα, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, επειδή πρόσφατα είναι το φως της δημοσιότητας η έκθεση Draghi που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η έκθεση Draghi που μιλάει για την ανάγκη επενδύσεων ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά πόσο είναι εφικτή, όταν μάλιστα η ίδια η έκθεση τα κατανείμει σε 80% ιδιωτικές επενδύσεις και στο 20% σε δημόσιες. Είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Draghi? Δεν είναι? Τι ακριβώς προειδοποιεί και πώς ακούει η Ευρώπη? Ο κύριος Draghi και ουσία μίλησε για ένα ομολογιακό δάνειο, κάτι το οποίο είχε, για να το δώσουμε και τα έσημα, το είχε πει ο κύριος Βαρουφάκης εδώ και πολύ καιρό και το είχαν περάσει και τρελό. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Draghi είπε κάτι πολύ σημαντικό για μένα, ότι έχουν αυξηθεί πλέον οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ και θα πρέπει να βρει χρήματα από δύο τρόπους. Ή θα αυξηθούν οι εισφορές από κάθε κράτος, ή θα αυξήσει τους φόρους που βάζει τα εισαγόμενα προϊόντα. Mm-hmm. Ή θα ζητήσει επενδύσεις. Το πώς θα γίνει αυτό είναι μια άλλη. Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, όμως πολύ σωστά είπε, ότι δεν συζητείται. Η αυξημένη αυτή τη στιγμή από ένα Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται χρήματα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι για άλλη μια φορά είναι κατώτερη των περιστάσεων στο να αντιλαμβάνεται τι έρχεται και τι δρομολογείται. Ουσιαστικά, εμείς, αν πάρουμε το αυτό που είπε ο κύριος Draghi και αυτό που βλέπουμε, θα μείνουμε πίσω πανευρωπαϊκά. Ναι, γενικώς έχουμε μείνει καλά. Εμείς είμαστε πίσω πανευρωπαϊκά ούτως ή άλλως. Γενικώς η Ευρώπη μένει πίσω. Mm-hmm. Και μένει πίσω γιατί, ξέρετε, αν δούμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται στη Γερμανία, που είναι η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες είναι τεράστιες. Δεν είναι, μιλάμε τώρα για βιομηχανίες δικές μας. Από τότε που αφήσαμε, που δεν έχουμε το φθηνό φυσικό ρωσικό αέριο, το έχουμε ξαναπεί και την εκπομπή. Mm-hmm. Τα προβλήματα θα υπάρχουν αυτά. Θα κλείνουν επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή το ζούνε. Γιατί το φθηνό φυσικό ρωσικό αέριο ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για μια οικονομία. Και να δούμε τώρα, και πώς θα εξελιχθεί και ο πόλεμος με τις τελευταίες δηλώσεις Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη φορά θα μπορούμε να τα πούμε πολύ πιο χαλαρά. Από Skype ή από κοντά, όταν έρχεστε στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Λιούτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Βασιλική Πολίτου. Και τι δεν έχει σήμερα να επιμεληθείς για το Δελτίο Ειδήσεων? Δεν ξέρω. Και είναι ήδη σε εξέλιξη από το πρωί, αλλά τρέχουν συνεχώς οι εξελίξεις, οπότε χρειάζεται πάντα η επικαιροποίηση. Έτσι. Πάρα πολύ πλούσιο και στο κομμάτι των διεθνών ειδήσεων και εσωτερικά και στα κόμματα και με τον κύριο Σαλμά. Πολλά. Πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πολίτου. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι, και όλους εσάς που είστε καθημερινά μαζί μας και για τα ωραία μηνύματα που μου στέλνετε. Θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο δημοσκόπος της ίντερβιου, πολιτικός αναλυτής, οικονομολόγος, ο Δημήτρης Βασιλιάδης.